Λευκό Ρόδο, προκήρυξη πρώτη. Η μεγαλύτερη ντροπή για έναν λαό που θέλει να λέγεται πολιτισμένος είναι να ανέχεται αδιαμαρτύρητα να τον κυβερνά μια ανεύθυνη και παραδομένη στα ζωφερά της ένστικτα συμμορία εξουσιαστών. Άρα και δεν είναι αλήθεια ότι κάθε τίμιος Γερμανός αισθάνεται σήμερα ντροπή για την κυβέρνησή του. Και άραγε ποιος ανάμεσά μας φαντάζεται τι αβάσταχτο όνειδος θα πέσει πάνω σε εμάς και στα παιδιά μας, όταν κάποτε γλιστρήσει στο έδαφος το πέπλο που μας σκεπάζει τα μάτια και έρθουν στο φως τα ανίποτες φρίκης και έκτασης εγκλήματα. Αν ο γερμανικός λαός είναι ήδη τόσο βαθιά διεφθαρμένος και παρουσιάζει τέτοια σύψη ώστε να παρετείται, δίχως να προβάλλει την οποιαδήποτε αντίσταση και επιδεικνύοντας αφελώς εμπιστοσύνη σε κάποια νεφελώδη ιστορική νομοτέλεια, από το ύψιστο αγαθό που κατέχει ο άνθρωπος και το οποίο τον εξυψώνει σε βάθρο ανώτερο από κάθε άλλο πλάσμα, δηλαδή την ελεύθερη βούληση, αν ο γερμανικός λαός παρετείται από την ελευθερία του ανθρώπου να γυρίζει ο ίδιος τον τροχό της ιστορίας και να τον υποτάσσει σε όσα υπαγορεύει η λογική του κρίση, αν οι Γερμανοί τόσο πολύ έχουν απολέσει κάθε αίσθηση ατομικότητας και έχουν ήδη μετατραπεί σε μια μάζα δηλών χωρίς ικανότητα σκέψης, τότε ναι, αξίζουν την καταστροφή τους. Ο Γκέτε αντιλαμβάνεται τους Γερμανούς ως έναν λαό τραγικό, όμοιο με τους Εβραίους και τους Έλληνες. Στις μέρες μας, ωστόσο, δίνεται περισσότερο η εντύπωση ότι οι Γερμανοί αποτελούν μια γέλη από άβουλους και επιπόλαιους κόλακες, οι οποίοι αφότου τους ρούφηξαν το μεδούλι και λαιλάτισαν τον πυρήνα της ύπαρξής τους, είναι πρόθυμοι να οδηγηθούν στο χαμό. Έτσι φαίνεται, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Αργά, ύπουλα και συστηματικά, ο καθένας κλείστηκε σε ένα πνευματικό μπουντρούμι και μόνο όταν πλέον βρέθηκε αλυσοδεμένος εκεί μέσα, συνειδητοποίησε τη συμφορά που είχε συμβεί. Ελάχιστοι διαισθάνθηκαν τον όλεθρο που πλησίαζε και η ανταμοιβή για τις ηρωικές τους προειδοποιήσεις υπήρξε ο θάνατος. Πολλά ακόμη θα υποθούν για την τύχη των ανθρώπων αυτών. Αν ο καθένας περιμένει μέχρι κάποιος άλλος να κάνει την αρχή, οι αγγελιαφόροι της νέμεσης θα ζυγώνουν όλο και πιο κοντά, ζητώντας εκδίκηση, και τότε το τελευταίο θύμα θα ρηχτεί βορρά στα σαγόνια του ακόρεστου δαίμονα. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας, έχοντας πλήρη συνέστηση της ευθύνης του ως μέλους του χριστιανικού και του δυτικού πολιτισμού, να αμυνθεί σε αυτή την έσχατη ώρα με όλες του τις δυνάμεις, να αγωνιστεί ενάντια σε αυτή τη μάστιγα της ανθρωπότητας, ενάντια στον φασισμό και ενάντια σε κάθε παρόμοια με αυτόν μορφή πολιταρχικού κράτους. Προβάλλετε παθητική αντίσταση, αντισταθείτε όπου και αν βρίσκεστε. Σταθείτε εμπόδιο στη λειτουργία αυτής της άθεης πολεμικής μηχανής, προτού να είναι πολύ αργά. Προτού και οι τελευταίες πόλεις γίνουν ένας σωρός ερυπείων, όπως η Κολονία, και προτού χυθεί το αίμα του τελευταίου νέου αυτού του λαού, στο όνομα της Ήβρεως που μιλάει για υπανθρώπους. Μην ξεχνάτε ότι κάθε λαός έχει την κυβέρνηση που του αξίζει.